Ευχαριστώ και τον κύριο Γιωτάκο για την πρόσκληση στο συνέδριο. Μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω για μια νέα θεραπεία. Νέα όχι τόσο πολύ γιατί, ας πούμε, στο εξωτερικό έχει φτάσει 30 χρόνια περίπου να χρησιμοποιείται. Νέα για την Ελλάδα. Είναι το RTMS. Να πω εγώ ότι ασχολούμαι προσωπικά με το RTMS τα τελευταία 2-3 χρόνια περίπου και με άλλους συναδέλφους εφαρμόζουμε τη μέθοδο σε ένα κέντρο που έχουμε στην Κλειφάδα. Λοιπόν, όπως ξέρουμε, ο εγκέφαλος είναι ένα ηλεκτροχημικό όργανο, δηλαδή ουσιαστικά το νευρικό σύστημα λειτουργεί με ένα συνδυασμό ηλεκτρικής και χημικής δραστηριότητας. Το RTMS, λοιπόν, είναι μια μέθοδος που ασκείται επίδραση στην ηλεκτρική εγκεφαλική δραστηριότητα μέσω μαγνητικού πεδίου. Τα αρχικά RTMS είναι επαναληπτικός, repetitive transcranial magnetic stimulation, επαναληπτικός διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός. Τι είναι, λοιπόν, είναι μια νέα μέθοδος ουσιαστικά είναι από τις νέες θεραπείες στην ψυχιατρική. Εφαρμόζεται τα τελευταία 25-30 χρόνια. Χρησιμοποιείται και στην νευρολογία. Είναι ένα αποτέλεσμα που προκύπτει από τη συνεργασία της φυσικής, της τεχνολογίας και της ιατρικής. Η λειτουργία του βασίζεται στο νόμο του Faraday, που λέει ότι το ένα εναλλασσόμενο και ταχαίως μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο παράγει ηλεκτρικά ρεύματα. Και εφαρμόζεται στον εγκέφαλο μέσω ενός πινίου, το οποίο παράγει το μαγνητικό πεδίο. Εδώ βλέπουμε τις πρώτες συσκευές RTMS. Αυτές είναι από το 1985. Ο Άντων Μπάκερ ήταν ο πρώτος που το χρησιμοποίησε. Εδώ βλέπουμε τα σύγχρονα μηχανήματα. Μπορείτε να δείτε έτσι κάποιες σχετικές εικόνες. Οπότε, λοιπόν, ουσιαστικά το RTMS επάγει τη δημιουργία μαγνητικών πεδίων υψηλής έντασης και βραχίας διάρκειας που μέσω του πινίου εφαρμόζονται επαναλαμβανόμενα καταρχήν και στοχευμένα σε συγκεκριμένες εγκεφαλικές περιοχές. Ουσιαστικά υπάρχει ερεθισμός υψηλής συχνότητας και χαμηλής συχνότητας. Με το μαγνητικό πεδίο υψηλής συχνότητας πραγματοποιείται εκπόλωση των νευρώνων και ο φλοιός διαγείρεται. Με τη χαμηλή συχνότητα, αντίθετα, έχουμε υπερπόλωση των νευρώνων και καταστέλλεται. Εδώ βλέπουμε πώς είναι το πινείο μέσω του οποίου διοχετεύεται το μαγνητικό πεδίο στον εγκέφαλο. Πώς δρά τώρα το RTMS. Υπάρχει η βραχυπρόθεσμη δράση, μέσω της οποίας προκαλείται ενδοφυλλική διέγερση αναστολή. Και αυτό το βλέπουμε όταν κάνουμε προκαλέσουμε ένα ρέθισμα στο πρωτοταγή κινητικό φλοιό, στο οποίο θα παρατηρήσουμε με το μάτι μυϊκό σπασμό στον αντίστοιχο μυ. Αντίστοιχα, αν βάλουμε το πινίο πίσω στον ηνιακό λογό, στον πρωτοταγή οπτικό φλοιό, θα δούμε με τα μάτια μας φλάς από φως. Υπάρχει και ο μακροπρόθεσμος μηχανισμός δράσης που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Το RTMS προκαλεί νευροπλαστικότητα, δηλαδή είναι ο όρος long-term potentiation της συναπτικής διαβίβασης με την υψηλή συχνότητα, που, όπως είπαμε πριν, και την καταστολή depression της συναπτικής διαβίβασης. Εδώ βλέπουμε λίγο σχηματικά πώς επιδρά το μαγνητικό πεδίο στους νευρώνες.
Μπορείτε να δείτε τα πράσινα είναι οι πυραμιδικοί νευρώνες. Τα γκρι είναι οι ανασταλτικοί νευρώνες, μέσω στους οποίους επιδρά το μαγνητικό πεδίο και προκαλεί εκπόλωση της μεμβράνης και έτσι τους ενεργοποιεί. Επίσης, αν δείτε τα κόκκινα, είναι άλλοι νευρώνες, χολινεργικοί, ντοπαμινεργικοί, νοραδρεναλινεργικοί και σερωτονινεργικοί που κάνουν σύναψη με τους προαναφερόμενους νευρώνες και ενεργοποιούνται και αυτοί. Είναι πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις. Μπορούμε να το δούμε και λίγο εδώ. Βλέπουμε το μαγνητικό πεδίο πώς επιδρά πάνω από τον εγκέφαλο, προκαλεί εκπόλωση ή υπερπόλωση της κυταρικής μεμβράνης και ενεργοποιούνται οι νευρώνες. Υπάρχουν και άλλες επιδράσεις, που θα αναφέρω τώρα. Συνοπτικά, μεταβάλλεται η αιματική ροή και ο μεταβολισμός στον εγκέφαλο. Αυτό έχει βρεθεί μέσω μελέτες με PET, με FMRI κλπ. Και εν τέλει υπάρχουν και αλλαγές συμπεριφορά, που εννοεί ουσιαστικά τις διαταραχές στις οποίες εκμεταλλευόμαστε το RTMS. Μηχανισμοί δράσης, λοιπόν, εδώ σχηματικά. Το ηλεκτρικό πεδίο προκαλεί την μακροπρόθεσμη ενίσχυση ή καταστολή. Άρα, έχει επίδραση στους νευροδιαβαστές και στην πλαστικότητα του εγκεφάλου. Πολύπλοκες επιδράσεις του μαγνητικού πεδίου, που βλέπετε πάνω δεξιά, οι οποίες προκαλούν ακόμα και στο γενετικό υλικό μεταβολές, νευροτροφικές μεταβολές και άλλες. Εδώ αναφέρω πάλι συνοπτικά τις επιδράσεις, τις πιθανές επιδράσεις, γιατί οι μελέτες είναι συνεχιζόμενες, δεν τα ξέρουμε όλα. Έχουν βρεθεί αύξηση στην νευροδιαφύβαση, αύξηση στην συγκέντρωση των νευροδιαβαστών που βλέπετε, νευροπλαστικότητα, νευροτροφικότητα, αύξηση του μεταβολισμού σε διάφορες περιοχές, της ηλεκτρικής δραστηριότητας, επίδραση στην νευροενδοκρινική λειτουργία, network effects, δηλαδή αλλαγές στη λειτουργική συνδεσιμότητα μεταξύ των απομακρυσμένων εγκεφαλικών περιοχών και στη γονιδιακή έκφραση. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε σχηματικά την εικόνα του εγκεφάλου, το βασικό δίκτυο που επηρεάζουμε αυτή τη στιγμή μέσω της θεραπείας RTMS. Η θεραπεία εφαρμόζεται στον προμετωπιαίο φλοιό. Το κύριο σημείο, μάλιστα, είναι ο πλαγιοραχιαίος με προμετωπιαίος, το DLPFC, που βλέπετε. Το δίκτυο αυτό είναι το δίκτυο ουσιαστικά που έχει σχέση με τη διάθεση και το συναίσθημα. Ο προμετωπιός φλοιός έχει συνδέσεις με την πρόστια έλικα του προσαγωγείου, με τον κογχομετωπιαίο φλοιό και αυτά με τη σειρά τους, με την αμυγδαλή και τα βασικά γάγγλια. Ουσιαστικά, μια βασική θεωρία που πατάμε με τη θεωρία του, με την θεραπεία του RTMS είναι ότι ο προμετωπιαίος φλοιός είναι παράθυρο στο κύκλωμα της κατάθλιψης. Έχει βρεθεί ότι από μελέτες PET, FMRI και TMS ότι υπάρχει υπολειτουργία στον αριστερό προμετωπιαίο φλοιό, πλαγιοραχιαίο συγκεκριμένα, και υπερδραστηριότητα στο δεξιό. Επομένως, εμείς εφαρμόζοντας υψηλή συχνότητας μαγνητικό πεδίο στον αριστερό και χαμηλή συχνότητας στον δεξιό,
ή και τα δύο, γιατί πολλές φορές χρησιμοποιούμε και τις δύο, τα δύο πρωτόκολλα ταυτόχρονα. Επιδρούμε σε αυτό το κύκλωμα και προκαλούμε θεραπευτικό αποτέλεσμα στην κατάθλιψη. Υπάρχουν και άλλα σημεία ενδιαφέροντος, τα οποία βέβαια δεν έχουν προς το παρόν, δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Υπάρχουν ακόμα λίγες μελέτες. Έχουν να κάνουν πάλι με τον προμετωπικό φλοιό, αλλά με τη μέση περιοχή, την κοιλιακή περιοχή και την κομφωμετωπία περιοχή, όπως μπορείτε να δείτε. Από μελέτες, λοιπόν, εγκεφαλικού ερεθισμού, έχει βρεθεί ότι υπάρχει μειωμένη λειτουργία στον μεσοκοιλιακό προμετωπιαίο φλοιό στην κατάθλιψη. Επομένως, αυτό είναι μια πληροφορία που κάνοντας διέγερση του μεσοκοιλιακού προμετωπιού φλοιού μπορούμε να πετύχουμε αντικαταθλιπτικό αποτέλεσμα. Βέβαια, είναι μια έσω περιοχή στην οποία δεν έχουμε άμεση πρόσβαση με το RTMS. Θα σας πω στη συνέχεια γι' αυτό. Ο μέσος δραχιέως, υπάρχει μια μελέτη αρκετά ενθαρρυντική σε 185 ασθενείς που βρέθηκε περίπου 50% απάντηση και 33% ύφεση. Εδώ πιθανολογείται ότι έχει καλή επίδραση το RTMS σε φαινότυπους ασθενών που έχουν χαρακτηριστικά προσωπικότητας του Cluster B. Παρορμητικότητα ή διπολικά στοιχεία, ADHD, επεισοδιακή υπερφαγία και κατάχρηση ουσιών. Μια μελέτη έβαλα για τον κοχομετωπίο φλοιό με 30% απάντηση και 24% ύφεση. Αυτή φαίνεται ότι έχει καλά αποτελέσματα σε ασθενείς με χρόνιο άγχος, επεισιοδοξία, αρνητισμό και ανειδονία. Ένα δύσκολο σύμπτωμα μέχρι στιγμής στην κατάθλιψη. Τώρα θα σας αναφέρω πλέον σε ποιες διαταραχές χρησιμοποιούμε το RTMS. Η βασική διαταραχή που χρησιμοποιούμε το RTMS είναι η κατάθλιψη. Είναι εγκεκριμένη η μέθοδος και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Η βασική μελέτη που βασίστηκε η έγκριση από τον FDA είναι αυτή που βλέπετε. Διπλή τυφλή πολυκεντρική μελέτη σε 301 ασθενείς με αφεκτική κατάθλιψη, ότι δεν παίρνανε φαρμακευτική αγωγή. Έγινε με ποινίο SAM, ενεργό και εικονικό. Και βλέπουμε ότι στους ασθενείς με το ενεργό ποινίο άρχισε να παρατηρείται από την εβδομάδα αντικαταθλιπτικό αποτέλεσμα, ενώ όχι με το εικονικό. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες για την αποτελεσματικότητα στην κατάθλιψη και στην αφεκτική κατάθλιψη. Φαίνεται ότι έχει συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα το RTMS και με το ECT και με τα αντικαταθλιπτικά και μάλιστα έχει και αντίστοιχη cost effectiveness σε σχέση με το κόστος της θεραπείας, ειδικά για ασθενείς οι οποίοι είναι στην αφεκτική κατάθλιψη. Επίσης όμως είναι αποτελεσματικό και ως πρώτη θεραπεία, δηλαδή κάποιος που δεν έχει πάρει φαρμακευτική αγωγή μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να δει αντικαταθλιπτικό αποτέλεσμα. Εκτός από την Αμερική, συστήνεται από το 2015 και από το NICE, από το Αγγλικό Σύστημα Υγείας, στον Καναδά και στην Αυστραλία, όπως βλέπετε, το 2016 και το 2018. Το βασικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιούμε για την κατάθλιψη είναι το 10 Hz. Ουσιαστικά 10 Hz σημαίνει 10 παλμοί μαγνητικού πεδίου ανά δευτερόλεπτο. Τους οποίους τους
εφαρμόζουμε στον αριστερό πλαγιοραχείο προμετωπείο φλοιό. Όπως βλέπετε συνολικά, βλέπετε τους αριθμούς, η παλμή είναι 3.000 ανασυνεδρία, οι οποίες συνεδρίες διαρκούν 19-37 λεπτά. Συνολικά η θεραπεία διαρκεί 4-6 εβδομάδες, αυτό το εξατομικεύουμε ανάλογα με τον ασθενή, 5 φορές την εβδομάδα, συνολικά 20-30 συνεδρίες. Σε δύσκολες περιπτώσεις κάνουμε και παραπάνω. Εδώ έβαλα, είναι μία νέα μορφή μαγνητικού ερεθισμού που λέγεται Theta Burst Stimulation. Ουσιαστικά σε αυτή τη μορφή δίνουμε μικρότερη ένταση ερεθισμού, αλλά σε πολύ λιγότερο χρόνο. Δηλαδή, το βασικό διαγερτικό πρωτόκολλο διαρκεί 3 λεπτά. Είναι εγκεκριμένο και αυτό πλέον από το 2018, από τον FDA. Παρουσιάζει παρόμοια αποτελεσματικότητα με το RTMS και αυτό βρέθηκε σε μια μεγάλη μελέτη που τα ποσοστά ανταπόκριση είναι 49% και 32% ύφεση. Το βασικό πλεονέκτημα του TBS, όπως λέγεται, είναι πολύ μικρός χρόνος. Δηλαδή μέσα σε 3 λεπτά έρχεται κάποιος, κάνει θεραπεία και φεύγει. Επίσης, με το TBS πάλι έχουμε δύο μορφές, δηλαδή το intermittent TBS που έχει διαγερτική επίδραση στον εγκέφαλο και το continuous TBS που έχει ανασταλτική επίδραση. Μια τελευταία μελέτη, αρκετά πρόσφατη μελέτη του 2019, δείχνει ότι το RTMS είναι αποτελεσματικό και στην αγχώδη κατάθλιψη, δηλαδή σε κατάθλιψη με συνυπάρχουσα αγχώδη διαταραχή. Άλλη βασική διαταραχή στην οποία χρησιμοποιούμε το RTMS είναι η ψυχαναγκαστική διαταραχή, η οποία πολύ πρόσφατα έχει εγκριθεί πλέον και στην Ευρώπη η χρήση του RTMS. Η πρώτη έγκριση ήταν του Deep TMS, για το οποίο θα σας μιλήσω, είναι μια μορφή που πάει λίγο βαθύτερα στον εγκέφαλο. Σε επόμενη διαφάνεια θα πω λίγο γι' αυτό. Έχει εγκριθεί από τον FDA. Η διέγερση εκεί έγινε στο μέσο προμετωπείο λοβό και στην πρόστια έλικα του προσαγωγείου. Το ποσοστό απόκριση 45% και σε σύγκριση με το εικονικό ποινίο που ήταν 18%. Αυτή η μελέτη ήταν αρκετή να πάρει έγκριση και στην Ευρώπη το 2021. Μια τελευταία μετανάλυση που βρήκα επιβεβαιώνει ότι έχει θεραπευτική δράση το RTMS στην ψυχαναγκαστική διαταραχή. Και έχει αρκετές μελέτες σε διάφορα σημεία του εγκεφάλου, στον προμετωπείο φλοιό, στον κογκομετωπιαίο και στη συμπληρωματική κινητική περιοχή. Μέχρι στιγμής ελαφρώς πιο αποτελεσματικό φαίνεται ότι είναι το bilateral, δηλαδή η εφαρμογή και διαγερτικού και ανασταλτικού στον αριστερό και δεξιό πλαγιοραχιαίο προμετωπιαίο φλοιό αντίστοιχα. Εδώ είναι το Deep TMS που λέγαμε νωρίτερα. Βλέπετε πόσο διαφορετικό είναι εδώ το ποινίο, το οποίο ουσιαστικά είναι σαν μια κάσκα που μπαίνει το κεφάλι μέσα. Με το ποινίο αυτό που πετυχαίνουμε είναι βαθύτερη διείσδυση και μέχρι και το μετεχνιακό σύστημα του εγκεφάλου μπορεί να φτάσει. Μπορεί να γύρει με μεγαλύτερη έκταση, δηλαδή με μεγαλύτερη περιοχή στον εγκέφαλο. Έχει μικρότερη εστίαση και πρέπει να είναι υψηλότερη συχνότητα. Στις εξαρτήσεις έχουν υπάρξει αρκετές μελέτες και πλέον πρόσφατα έχει υπάρξει και επίσημη έγκριση στην Ευρώπη. Πάλι το 2021 έγινε αυτό.
Η μελέτη είναι σε 284 ασθενείς οι οποίοι ήταν χρήστες κοκαίνης. Κάνανε 3 μήνες θεραπεία με το RTMS και το follow-up διάρκησε πάρα πολύ, 2 χρόνια για 8 μήνες. Και παρατηρήθηκε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν χρησιμοποίησαν κοκαίνη. Μια πολύ σημαντική μελέτη. Ουσιαστικά ο τρόπος δράσης είναι ότι επιδρά στη μείωση της επιθυμίας για χρήση. Η επίδραση δηλαδή υψηλής έντασης μαγνητικού πεδίου στον αριστερό πλαγιοραχιαίο προμετωπιαίο φλοιό έχει επίδραση στη μείωση της επιθυμίας. Ο τρόπος που γίνεται αυτό είναι ότι πιθανώς ενισχύει τον ανασταλτικό έλεγχο που ασκεί ο προμετωπιαίος στις μετεχνιακές δομές του προμετωπιαίου και την πρόσθετη έλκα του προσαγωγείου. Εδώ βλέπουμε συνολικά τι επίπεδο, τι evidence level υπάρχει για τη χρήση του RTMS σε διάφορες εξαρτήσεις. Όσο πιο η class B, ας πούμε, είναι ισχυρότερο το επίπεδο, class C είναι μικρότερο, από 70 μελέτες που βλέπουμε εδώ. Η νικοτίνη στην διακοπή του καπνίσματος υπάρχουν αρκετές μελέτες, στην υπερφαγία, στο αλκοόλ και στην κοκαίνη και λιγότερο καλά αποτελέσματα στην ηρωίνη, στην μεθαμφεταμίνη, στην κάναβη και στον τζόγο. Έχει χρησιμοποιηθεί το RTMS στη σχιζοφρένεια. Ουσιαστικά δεν έχουμε ακόμα κάποιες πολύ σημαντικά αποτελέσματα. 2 είναι οι βασικές περιπτώσεις που έχει χρησιμοποιηθεί για τη μείωση των ακουστικών ψευδαισθήσεων στον αριστερό κροταφογραμματικό φλοιό και στον αριστερό πλαγιοραχείο για τη μείωση των αρνητικών συμπτωμάτων. Ο τρόπος είναι πιθανώς ο ίδιος που είναι και για την κατάθλιψη. Υπάρχουν κάποιες μελέτες, τις έχω αναφέρει εδώ. Προχωράμε. Μια τελευταία μελέτη σε 33 ασθενείς. Μείωση των αρνητικών συμπτωμάτων, ιδιαίτερα της συναισθηματικής επιπέδωσης και ανιδονίας. Εδώ το σημείο της διέγερσης ήταν ο μέσος προμετωπιός φλοιός. Υπάρχουν λοιπόν κάποια θετικά αποτελέσματα, αλλά ακόμα όχι κάτι που να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ευρύτερα. Επίσης, στις αρχώδεις διαταραχές, με εξαίρεση την γενικευμένη αρχώδη διαταραχή και την διαταραχή μετατραυματικού στρες, δεν υπάρχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Αναφέρω εδώ κάποιες μελέτες. Εδώ μια μελέτη με νευροπλοήγηση. Ουσιαστικά αυτή η νευροπλοήγηση σημαίνει με καθοδήγηση από MRI. Έδειξε κάποια θετικά αποτελέσματα στο δεξιό προμετωπιό. Ουσιαστικά η γενικευμένη αχώδη διαταραχή μέχρι στιγμής το βασικό. Η βασική επίδραση γίνεται στο δεξιό και όχι στον αριστερό προμετωπιό φλοιό με χαμηλή συχνότητα με αρνητικό πεδίο. Το ίδιο ισχύει και για τη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Βλέπουμε εδώ μια μελέτη σε βετεράνους, bilateral και μονοπλευρό δεξιό RTMS. Και η έρευνα συνεχίζεται. Νομιαλγία επίσης έχουν υπάρξει κάποιες καλές μελέτες. Τα σημεία είναι 2, πάλι είναι ο αριστερός προμετωπιαίος και ο πρωτοταγής κινητικός φλοιός, περιοχή εμένα. Μια πολύ τελευταία μελέτη έγινε από ρευματολόγους που παρακολούθησαν και τους ασθενείς για 6 μήνες και βρέθηκε σημαντική βελτίωση στον πόνο σε σχέση με το εικονικό ποινίο.
Επίσης, δουλεύει στον νευροπαθητικό πόνο, έχει αρκετά καλές μελέτες. Η επίδραση είναι υψηλής έντασης μαγνητικό πεδίο, στο αντίθετο από την πλευρά του πόνου κινητικό, πρωτοταγή κινητικό φλοιό. Έχουν γίνει μελέτες και στην νόσο Αλτσχάιμερ και στην ήπια νοητική δυσλειτουργία, mild cognitive impairment, χαμηλής συχνότητας του δεξί και υψηλής συχνότητας του αριστερό προμετωπιαίου. Μπορεί να βελτιώσει κάπως τα γνωστικά ελλείμματα. Βέβαια, εντάξει, δεν μιλάμε για κάτι πολύ σημαντικό. Μπορεί να βελτιώσει ελαφρώς τη συνολική γνωστική λειτουργία σε ασθενείς με ήπια γνωστική δυσλειτουργία. Εδώ τώρα δεν φαίνεται καλά. Είναι συνολικά όλες οι διαταραχές στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί το RTMS και τι επίπεδο απόδειξης υπάρχει. Οι βασικές να αναφέρω είναι η κατάθλιψη, ο νευροπαθητικός πόνος, εδώ βλέπουμε ότι μελέτες υπάρχουν σε πολλές άλλες διαταραχές και ψυχιατρικές και νευρολογικές. Όπως βλέπετε, στο εγκεφαλικό, στην αποκατάσταση από το εγκεφαλικό χρησιμοποιείται αρκετά. Επίσης, έχει έγκριση για την ημικρανία, στο Πάρκινσον, σκλήρυνση κατά πλάκας κλπ. Να αναφέρω ότι η θεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ταυτόχρονη φαρμακευτική αγωγή ή χωρίς. Και δεν υπάρχει, προς το παρόν, δεν υπάρχουν στοιχεία για αυξημένες ανεπιθύμητες ενέργειες από τη συνδυαστική θεραπεία. Η έρευνα συνεχίζεται. Η βασική στόχη της έρευνας είναι να βρούμε νέες περιοχές στον εγκέφαλο για την εφαρμογή του μαγνητικού πεδίου. Ο κορχομετωπιαίος, ο μέσος προμετωπιαίος, ο μεσοκοιλιακός προμετωπιαίος και η συμπληρωματική περιοχή είναι από τις πιο βασικές. Να βελτιωθούν τα πρωτόκολλα της διέγερσης, να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να διαφοροποιήσουμε αυτούς που απαντούν στη θεραπεία από αυτούς που δεν απαντούν και να κάνουμε θεραπεία συνδυασμού του RTMS με φάρμακα ή και ψυχοθεραπεία για την ενίσχυση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Το βασικό πλεονέκτημα του RTMS είναι η ασφάλεια. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, αυτοκτονίες από τη θεραπεία αυτή. Δεν έχει συστημικές επιδράσεις, δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στη γνωστή αγιακή λειτουργία. Παράδειγμα, σε σχέση με την ηλεκτροσπασμοθεραπεία, η οποία προκαλεί κάποιες παροδικές τέτοιες επιδράσεις. Το πιο βαριά, ας πούμε, συσσαγωγικά ανεπιθύμητη ενέργεια είναι πονοκέφαλος και πόνος στο σημείο της εφαρμογής. Έχει πολύ χαμηλό ποσοστό drop-out, λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. Η πιο σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια, βέβαια, είναι η επιληπτική κρίση, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνια. Έχουν αναφερθεί πολύ ελάχιστα περιστατικά, δηλαδή, όπως βλέπουμε στις μελέτες μεταξύ 2008-2013, μόνο 7 κρίσεις και κυρίως είναι σε ανθρώπους με παράγοντες κινδύνου. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι καταθλιπτικά έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για επιληψία παρά οι RTMS. Εδώ αναφέρω συνοπτικά πάλι, αναφέρονται όλες οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Πολλές φορές κάποιοι ασθενείς φοβούνται και έχουν έτσι ήπια βαγωτονικά επεισόδια. Ελαφρώς μια άλλη πανενέργεια μπορεί να είναι μικρές, να ενοχλούνται λίγο στην ακοή, οπότε εκεί χρησιμοποιούμε βασπίδες.
Κάποια συμπεράσματα λοιπόν. Υπάρχουν αρκετές μελέτες, όχι όσες θα θέλαμε και λιγότερες διπλές τυφλές μελέτες. Συνήθως οι μελέτες είναι με μικρό αριθμό, εκτός από δύο που σας ανέφερα που είναι πιο μεγάλες, οι οποίες συνετέλεσαν και να πάρει έγκριση το RTMS. Περισσότερες είναι μικρές. Παρ' όλα αυτά δείχνουν αποτελεσματικότητα σε σχέση με το εικονικό ποινίο. Χρειάζονται περισσότερες μελέτες. Η νευροπλοήγηση επίσης είναι μια μελλοντική. Με την νευροπλοήγηση μπορούμε να είμαστε ακόμα πιο στοχευμένοι στον εγκέφαλο και εξατομικευμένα για κάθε ασθενή. Ένα θέμα που έτσι ήθελα να θίξω είναι αυτό ότι αν έχουμε θεραπείες ακριβίας, δηλαδή είναι οι άλλες θεραπείες που έχουμε ακριβίας στην ψυχιατρική, τα φάρμακα ή η ψυχοθεραπεία. Δεν φαίνεται να είναι έτσι μέχρι στιγμής. Ο ερεθισμός του εγκεφάλου είναι μια πιο στοχευμένη θεραπεία, που χρησιμοποιείται λιγότερο από τις προηγούμενες και θα μπορούσε να αρχίσει να χρησιμοποιείται περισσότερο και να δοθούν και περισσότερες, έτσι, να υπάρξουν περισσότερες και μεγαλύτερες μελέτες. Εδώ έχω βάλει ένα σχηματικό που ουσιαστικά δείχνει την αποτελεσματικότητα των όλων των μεθόδων ερεθισμού του εγκεφάλου. Όπως βλέπετε, υπάρχει ηλεκτροφρονοθεραπεία, ο μαγνητικός ερεθισμός και κάποιες άλλες, ο ηλεκτρικός διακρανιακός ερεθισμός, οι οποίες έχουν τα πράσινα είναι η αποτελεσματικότητα, τα ποσοστά απάντησης. Και γιατί δεν έχουμε θεραπείες ακριβίας, γιατί βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ πολύπλοκο πόσο πολύπλοκη είναι η λειτουργία του εγκεφάλου. Εδώ έβαλα έτσι ενδεικτικά ποια είναι τα κυκλώματα για συγκεκριμένα συμπτώματα, για τον μυρικασμό, ας πούμε, για την αποφυγή. Negative bias, για την απειλή, για την ανειδονία, για την διάσπαση προσοχής, γενικά για τις γνωστικές δυσλειτουργίες. Με τις μεθόδους του στοχευμένου ερεθισμού του εγκεφάλου μπορούμε να σιγά σιγά, καθώς εξελίσσονται οι μελέτες, να επιδράσουμε πιο στοχευμένα σε τέτοιου είδους κυκλώματα. Γιατί να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο RTMS? Η βασική ένδειξη ουσιαστικά είναι οι ανθεκτικές διαταραχές. Είτε είναι κατάθλιψη, είτε είναι ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, κατά κύριο λόγο. Όλοι ξέρουμε για την ανθεκτικότητα της κατάθλιψης, πόσο πολύ παραγωγική είναι. Η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, των αντικαταθλιπτικών, δεν είναι αυτή που θα θέλαμε. Το βλέπουμε αυτό και στην κλινική πράξη, στα ιατρία μας. Εδώ έχω βάλει λίγο η ψευδοανθεκτικότητα, πώς ξεχωρίζουμε τις ανθεκτικές από τις ψευδοανθεκτικές διαταραχές. Εδώ πάλι ουσιαστικά φαίνεται πόσο πολύπλοκη είναι μια διαταραχή, μια καταθλιπτική διαταραχή, που από πόσους παράγοντες επηρεάζεται και άρα για ποιο λόγο γίνεται ανθεκτική. Βιολογικοί παράγοντες, φλεγμονή. Βλέπετε, να μην τους αναφέρω έναν-έναν, κλινική, ψυχοκοινωνική, γενετική, της προσωπικότητας. Οπότε έχει νόημα η χρήση του διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμού. Μπορεί να φέρει σημαντική κλινική βελτίωση σε διάφορες νευρολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο και ειδικά στην ανθεκτική κατάθλιψη. Φέτος έχει πάρει νέες εγκρίσεις, ειδικά γενικά τα 2-3 τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει αρκετές εγκρίσεις για το RTMS. Είναι για την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή και τις εξαρτήσεις.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ασθενείς που δεν έχουν λάβει φαρμακευτική αγωγή ή που έχουν αυξημένες παρενέργειες για το ποσοστό και των ασθενών που δεν μπορούν να την ανοιχτούν δηλαδή, ή δεν, ούτε και από την ψυχοθεραπεία βοηθούνται ή δεν ταιριάζουν να κάνουν ψυχοθεραπεία. Το βασικό της πλεονέκτημα είναι το ευνοϊκό προφίλ των παρενέργειων και φαίνεται να είναι, ένας τρίτος τρόπος αντιμετώπισης συμπτωμάτων σε σχέση με τα φάρμακα και την ψυχοθεραπεία, ενώ μέσω εντοπισμένης διέγερσης του εγκεφάλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.